και σας δίνω το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν η άγνοια του κυρίου συνάδελφου είναι μεγαλύτερη για τη διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής ή για το φαινόμενο των πλατιών που ήταν όχι μόνο ελληνικό φαινόμενο αλλά πανευρωπαϊκό. Η συκοφαντία του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φώναζε αυτό το σύνθημα «να καεί, να καεί» και τα λοιπά είναι ψέμα και είμαι πολύ περήφανος που ιδιαίτερα η δική μας η νεολαία, όταν υπήρχαν στην πάνω πλατεία φασιστικά στοιχεία, πήγαν εκεί με Ιρλανδέζικες σημαίες, με Πορτογαλέζικες σημαίες, με Ισπανικές και Ιταλικές και προσπαθήσανε μέσα από δύσκολες συνθήκες να αλλάξουν αυτό και να γίνει από ένα εθνικό πράγμα Ελλάδα εναντίον της Γερμανίας, Ελλάδα εναντίον κάποιων άλλων χώρων, ένα διεθνιστικό πράγμα που έβαζε τα θέματα της Ευρωζώνης στον κορμό. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτή τη συκοφαντία για το συνασπισμό, για το ΣΥΡΙΖΑ, για τα παιδιά της νεολαίας τα δικά μας. Είναι εντελώς ψέμα ή το ξέρουν αυτοί που το λένε ότι είναι ψέμα και θα πρέπει να ξέρουν και να μάθουν τι ήταν οι πλατείες που δεν ήταν μόνο στην Αθήνα, ήταν και στη Βαρκελόνη και στη Μαδρίτη και στη Βόρεια Αφρική. Ήταν ένα κίνημα εναντίον των ανισοτήτων, των περιφερειακών ανισοτήτων και των κοινωνικών. Ποτέ, μα ποτέ, δικά μας παιδιά δεν φωνάζαν αυτό το σύνθημα.